μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής Δημοκρακόμηση με μνημεία συνεδρίας της 15 Τετάρτου 2022, αριθμός πρακτικού 9 του 2022. Θα εκφωνήσω στον κατάλογο του μελών της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να επιστωθεί ποια μέλη συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Χατζής Γεώργιος, Απών. Αρβανίτη Βασιλική, παρούσα. Σπανός Κωνσταντίνος. Παρών. Θεόπουλος Κωνσταντίνος. Παρών. Παπευθυμίου Οδυσσέας. Παρών. Καραγκούνης Αθανάσιος. Μπίτος Γεώργιος. Στην πρόσφατη συνεδρίαση συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Είναι βασική τα αναπληρωματικά μέλη της. Παπευθυμίου Ευθύμιος. Απών. Και Αρβανίτη Βασιλική Ελένη. Απούσα. Λοιπόν, στην πρόσφατη συνεδρίαση συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Τέσσερα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώνω ότι υπάρξει νόμιμης απαρτίας και κυρίως την έναρξη συνεδρίασης. Με πρώτο τακτικό θέμα, εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Μακρακόμης. Πρόκειται για την πληρωμή δαπάνης ποσού 1.798 ευρώ για προμήθεια πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό του Πάσχα στη Δημοτική Ενότητα Σπερτιάδας. Πληρωμή δαπάνης ποσού 1.388,80 ευρώ για προμήθεια πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό του Πάσχα στη Δημοτική Ενότητα Μακρακόμης. Στην πληρωμή δαπάνης ποσού 533,20 ευρώ για προμήθεια πυροτεχνημάτων για τον εορτασμό του Πάσχα στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου και του Χριστού. Στην πληρωμή δαπάνης 744 ευρώ για ηχητική κάλυψη επιταφείου και ανάσταση στη Δημοτική Ενότητα Σπερτιάδας. Στην πληρωμή δαπάνης ποσού 744 ευρώ για ηχητική κάλυψη επιταφείου και ανάσταση στη Δημοτική Ενότητα Μακρακόμης. Και στην πληρωμή δαπάνης ποσού 6.944 και 52 ευρώ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην κοινότητα Αρχανίου. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Με τον παρόντον. Θεόπουλος, ομόφωνα. Ναι. Ομόφωνα. Απλώς θα ήθελα και στον Άγιο Γεώργιο, γιατί είναι μικρότερο το ποσό, αν θέλει, στην διευκρίνηση. Γιατί είναι δύο κοινότητες μόνο. Είναι μόνο Αγιώργης και είναι Αγιώργης και την Χριστό. Μόνο. Μόνο. Ενώ εδώ είναι και, είναι και κάποια τοπικά διαμερίσματα. Είναι και χωριά, Κώστα. Είναι και χωριά. Κάποια χωριά εδώ. Δεν είναι μόνο Μακρακόμη και Σπερτιάδα, είναι και χωριά. Δεν είναι μόνο Μακρακόμη και Σπερτιάδα, είναι και κάποια δημοτικά διαμερίσματα εδώ. Κάποιε κοινότητε. Ναι, για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Ζητήσαμε. Ναι, αυτό λέω. Γιατί εκεί στην δημοτική ενότητα εκεί και ο Γεωργίος δεν υπάρχουν άλλα χωριά που μπορεί να δώσετε. Αυτό λέω. Γιατί του ξεχωρίζουμε τι κοινότητε αυτέ εδώ και τι άλλε όλε. Δεν ξεχωρίσαμε κάποιε κοινότητε, δώσαμε σε κάποιε κοινότητε που εδώ δεν είχαν πάρει κάποια Χριστουγεννιάτικα και είπαμε να δώσουμε τώρα το Πάσχα και να τα συναλλάζουμε έτσι. Χριστούγεννα Πάσχα σε κάποια χωριά. Ναι, αλλά και από εκεί θα διαμαρτύρονται, Ρεβίκη. Δεν στο έτσι με αυτή τη λογική να παίρνουν, να είναι και οι άλλε κοινότητε. Όλοι διαμαρτύρονται, Κώστα. Οι διαμαρτυρίες δεν τελειώνουν. Οι διαμαρτυρίες δεν τελειώνουν. Και ούτε αυτή είναι. Εντάξει, όταν τις ακούμε εμείς δεν πρέπει να τις μεταφέρω. Και ούτε που Μακρακόμη και Σπερτιάδα τα παίρνουν όλα τα χωριά, έτσι. Αυτό σωστό, ρε, το ίδιο λέω. Αλλά είτε ορίζουμε στις κεντρικές κοινότητες Σπερτιάδα, Μακρακόμη, Αγιώργη, παράδειγμα, και την Χριστό, όπως λέτε, ή όχι σε άλλους. Γιατί αρχίζουν μετά τα υπόλοιπα χωριά και διαμαρτύρονται. Και δίκιο έχουν, δηλαδή. Εντάξει, εδώ και εδώ Κώστα γίνονται σε κάποια μεγάλα χωριά που υπάρχει κόσμο. Βασικά και δεύτερον, πρέπει αυτά να υπάρχουν και άνθρωποι που να ξέρουν να τα λύσουν, έτσι. Δεν είναι και εύκολο. Εννοείται. Ωραία. Τώρα λοιπόν σε κάποια χωριά που δεν υπάρχει ενό κόσμο. Όπω ξέρετε, στα χωριά τώρα μαζεύονται κόσμο. Ναι, δεν μπορούμε εμεί να πάρουμε την ευθύνη για το ποιο θα έρθει να τα ρίξει. Ποιο θα μαζευτεί στο χωριό για να τα ρίξει. Κώστα δεν τα ρίξει, ωραία αυτό. Προσωπικό που ξέρει να τα ρίξει. Γιατί γίνονται ατυχήματα, μπορεί να γίνουν και τέτοια πράγματα. Και εδώ με κάθε επιφύλαξη γίνεται. Ούτε μπορούμε στην πίνη τα χωριά να βάλουμε και από ένα άτομο να πάει να τα ρίξει. Εγώ το θεωρώ ότι τη στιγμή που το ανακοινώνει έτσι, εγώ νόμιζα ότι είναι μόνο Μακρακόμη και Σπερτιάδα και όχι σε άλλε κοινότητε. Όχι, είναι και κάποια τοπικά διαμερίσματα. Εντάξει, εγώ σα το λέω από τώρα ότι είναι και μικρό το ποσό, αλλά και δεύτερον ότι θα αρχίσουν οι μαρτυρίε των υπόλοιπων κοινοτήτων. Θα το ακούσετε. Ομόφωνα, είπαμε σε αυτό, Κώστα. Ναι, όμω. Δεν διαμαρτύρω για το ποσό σου, είπα. Πάμε στο δεύτερο θέμα, στο τακτικό. Αν χρειαστούν, επειδή μου και υπάρχει αυτό το εγώ σα, κάποια δύο-τρία κουτιά που είμαι ακόμα, δύο-τρία κουτιά που είσαι πια. Δεν υπάρχει, δύο-τρία κουτιά είναι στο καθένα. Δύο κουτιά, τρία είναι στο καθένα το πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν αυτά, είναι προγράμματα. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Είναι συνεχόμενο. Όχι, δεν γίνεται. Είναι συγκεκριμένο. Θα δει, κάνετε όμω και σε άλλα χωριά,
Κράτησε το όπως το λες, λογικά, Σπεθιάδα, Μακαρκόμια, Γιώργης και Χριστός. Κάσε τα υπόλοιπε κοινότητε. Γιατί έτσι δεν διαμαρτυρηθούν τα υπόλοιπα χωριά. Το και αυτό μα δημιουργείται προβλήματα του. Ναι, που πούμε, έχει δίκιο πώ εδώ. Εντάξει, έχει δίκιο εδώ. Λοιπόν, δεύτερο θέμα, τακτικό αναπροσαρμογή τελών αποχέτευση Δήμου Μακρακόμης για το έτος 2022 και εφεξής. Εισηγούμε τη λήψη απόφαση περί αναπροσαρμογή τελών αποχέτευση του Δήμου Μακρακόμης ως και το τέρο. Δαπάνη σύνδεση με το δίκαιο καθάρτων, καμία χρέωση. Τέλος σύνδεση με το δίκαιο καθάρτων, καμία χρέωση. Τέλος χρήση για τις κοινότητες Σπερτιάδα, Μακρακόμης, Αγίου Γεωργίου. Γράφεται και την Χριστού, διαγράφει τη λέξη και την, η λέξη και την Χριστού, παραμένει Αγίου Γεωργίου και Πλατιστόμου, ναι. Ανεξαρτήτως η μη σύνδεση, εξαιρούνται βέβαια τα κοινόχρηστα και τα συνδέσεις χωρίς κτίσμα και μιλάμε για ενιαίο τέλος ίσο με το 60% του τέλους ίδρυυσης που επιβάλλεται με τις ποσότητες νερού που καταναλώνεται. Το 80 λοιπόν και το 100 γίνεται 60 ενιαίο. Διευκρίνησε το που ήταν 80 και που ήταν 100. Ήτανε στη Σπερχιάδα. Μακρακόμι 80% και Πλατίστομο και Άγιο Γεώργιο ήταν 100%. Τώρα λοιπόν γίνεται ενιαίο 60%. Δεν έχουμε πάρει απόφαση γι' αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο, όχι. Όχι. Δεν έχουμε πάρει Δημοτικό Συμβούλιο έχετε. Αυτή την απόφαση που είχαμε πάρει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δεν υπάρχει στην Επιτροπή, ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν 70%. Επειδή όμως ήμασταν όμως για να το αλλάξουμε, να το πάμε στο 60%, δεν το περάσαμε καθόλου. Το πήγαμε στο. Το πάμε τώρα στο 60% και θα πάει και συμβούλιο. Βίκυ, μπορώ να μιλήσω. Ναι, βέβαια. Θέμα. Δεν πρέπει να αναφέρουμε τον κανονισμό και το άρθρο το οποίο θα τροποποιήσουμε. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, Κώστα. Είναι καθαρά στην οικονομική χρέωση. Δεν μπορείς να μην Κώστα, και την προηγούμενη φορά που το κάναμε αυτό στο 70%, τροποποιήσαμε άρθρο. Όχι. Και αν δεν βρήκα, εγώ βρήκα μια απόφαση πιο παλιά. Για ποια απόφαση μιλάς, Κώστα? Πώς. Για ποια απόφαση μιλάς? Είναι πιο παλιά, είναι το 18. Είναι 86 το 18 που βρήκα στις 16-5 το 18 η απόφαση. Με απόφαση η Δημοτική Σύμβουλη που είναι κάνει ο Τζιβελέκας. Πώς ακυρώθηκε αυτή? Ακυρώθηκε διότι δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Βεβαίως, ακυρώθηκαν γιατί δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ναι, σήμερα όμως εμείς ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια απλή απόφαση χωρίς να τροποποιούμε τον κανονισμό της ίδρυψης αποχέτευσης. Ακούσε με. Είναι σωστό. Κώστα, δεν τροποποιούμε. Ακούσε με. Σήμερα έχουμε από την Οικονομική Υπηρεσία εισήγηση. Από την Οικονομική Υπηρεσία εισήγηση πόσο μπορούμε να κάνουμε μείωση. Σωστά. Λοιπόν, εντάξει. Η τροποποίηση μετά στο επόμενο, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, στη μεθεπόμενη. Θα έρθει εισήγηση για τα τέλη ίδρυψης. Ναι, και εκεί θα μαζί στο. Εκεί θα είναι πάλι στον κανονισμό μέσα. Όχι στον κανονισμό. Δεν έχει να αλλάξει με τον κανονισμό. Ο κανονισμός είναι άλλο κανονισμό. Είναι άλλο κανονισμό. Είναι άλλο κανονισμό. Εξορθολογισμό. Ήδη εξορθολογισμό παίρνουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα παίρνουμε για την ίδρυψη. Τώρα έχουμε σήμερα μόνο την αποχέτευση. Ναι, και λέω εγώ από σήμερα η απόφαση της οικονομικής θα ισχύει. Όχι, όχι. Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να περάσει. Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Το γράφει. Σε κάποιο άρθρο, του κανονισμού της αποχέτευσης και ίδρυψης δεν αναφέρει τις τιμές. Ήταν οι παλιές. Οι παλιές, άρα δεν πρέπει να το υποποιήσουν. Τις ανέφερε η Βίκη, τις ανέφερε. Ναι, άρα λέω εγώ θα πρέπει για να είναι σωστή η απόφασή μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αναφέρει το συγκεκριμένο άρθρο που τροποποιεί την Κώστα, απόφαση. Κώστα, Κώστα, πλέον. Άκουσε με. Να τελειώσω το σκεπτικό μου, μισό λεπτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό που στην εισήγηση το να γίνει 60. Αν θέλει σε χωριά όπως είναι ο Γιώργης, που ξέρω έχουν κήπους και τέτοια, και στη Σπεριάδα και στη Μακαρακόμη, θα έλεγε και το 50% να κατέβει. Ίσως και αν το δούμε και το ψάξουμε να δούμε πώς από αυτούς κυβικά καταναλούν και τους κύβους τους οι άνθρωποι, να είναι και λιγότερο. Να είναι 30%. Για ποιο μιλάμε τώρα. Ο βιολογικός κόστος έχει ένα κόστος όμως 100.000 κάτω. Και ο βιολογικός για να πάμε στο 50% στο 60% έχει συνάρτηση. Πλέον οι αποφάσεις, αυτό που λες Κώστα, στο τέλος της απόφασης, αυτό που γράφεται τώρα, και το ξεπερδεύω για να μην ψάχνουμε σε κάθε απόφαση, αναφέρεται ότι οι προηγούμενες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα τέλη ίδρυψης
ακυρώνονται. Είτε για την αποχέτηση. Βάζουμε αυτή την παράγραφο στο τέλος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα πρέπει να ισοσκελίσουμε αυτό που λες και συμφωνήσουμε αν θα, ποιο θα είναι το ποσοστό, μπορεί να είναι και μικρότερο από αυτό που λες, να ισοσκελίσουμε τα έξοδα με τα έσοδα. Και να επιτρέπει παρήγορα με τους ανθρώπους εδώ, γιατί τι κοιτάς, εγώ στην πόλη παράδειγμα, στην πολυκατοικία, έχω μετρητή κοινόχρηστο, που δεν σημαίνει, που φωτίζω τους κήπους. Δεν φωτίζω, ενώ στο σπίτι μου έχω το 80% στην αποχέτευση. Κώστα, γι' αυτό το πάμε στο 60%, από 100%, από 100% και 80% γίνεται πάμε στο 60%. Αυτό τη δυνατότητα μας δίνει αυτή τη στιγμή σήμερα τα οικονομικά μεγέθη. Άμα έχει μελετηθεί σωστά, ναι, και να είναι έγκυρη η απόφαση. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Έτσι, μην είναι το θεωρητό η πρόταση αυτή. Απακάτε και μικρότερο. Αν ισοσκελίζεται και σε μικρότερο ποσοστό, να γίνει και σε μικρότερο. Να τελειώσω την εισήγηση καταρχήν, να ακουστεί ή... Λοιπόν, ο τέλος λοιπόν 60% για τις κοινότητες Φερκιάδα, Μακρακόμη, Άγιο Γιώργιο και Πλατίστομο από 80% και 80% αντίστοιχα. Το αντίτιμο πόρισμα βοδρολυμάτων σε εγκαταστάσεις έλης Φερκιάδας Μακρακόμης 15 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για όγκο λιμάτων προς απόρριψη μέχρι 10 κυβικά και 20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για όγκο λιμάτων προς απόρριψη άνω των 10 κυβικών. Είμαστε δεν μπορώ να σου στις τιμές. Μακάρι και μικρότερη, αν αποδεικνύεται μικρότερη, μικρότερη. Εντάξει, ας κάνω δεν μπορούμε πιο καλά. Στο παρόν μέχρι εκεί μπορούμε ακόμα. Αν έχει μελετηθεί και έχει ισοσκελιστεί, όπως λέει ο Παναγιώτης, ότι τα έξοδα είναι πολλά για το βιολογικό και δεν έχει δίκιο. Εντάξει. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Κώστα, έχουμε και δωρεάν τις συνδέσεις, αν το άκουσες πάνω. Το πρώτο είναι δωρεάν, βεβαίως. Το πρώτο αυτό που διάβασε η Βίκη, αυτό αναφέρει. Δαπάνη σύνδεση με το δίκτυο, καμία χρέωση. Τέλος σύνδεση με το δίκτυο, καμία χρέωση. Με το δίκτυο αποχέτευσης εννοείς. Ναι, αυτά ήταν 150 και 150 παλιά. 150. Έτσι, αυτά τα αφήνουμε και αυτά. Αυτό ήταν ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού, νομίζω. Ναι, εμείς. Όχι. 3 ευρώ το τραγωνικό. Ναι. Έτσι. Ήταν και αυτά περίπου, έγιναν και από το τετραγωνικό. Ακριβώς, ναι. Ωραία, προχωράω. Τρίτο τακτικό θέμα. Έκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό τρόπου εκτέλεση και κατάρτιση όρων διενέργεια διαγωνισμού για την υπηρεσία, ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργεια στο Δήμο Μακρακόμης. Εισηγούμε την έκριση τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την υλοποίηση της υπηρεσίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.350.327.03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και την κατάρτιση των όρων της διενέργειας του διαγωνισμού όπως αυτοί περιγράφονται στη διακήρυξη που συντάσσεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η οποία έχει εκδοθεί με την εισήγηση. Την διακήρυξη την έχετε με την εισήγηση. Να ρωτήσω κάτι, ο Πάνος, που είναι εκεί από τον Γιώργο, διορθώσαμε αυτά που έλεγε για τους πυρακτώσεις, λάμπες και τέτοια. Ναι. Α, εντάξει. Ομόφωνα. Κώστα, ομόφωνα. Ναι, αφού το είχαμε ψηφίσει και λίγο. Ναι, ήταν η μελέτη. Ήταν η μελέτη, ναι. Ναι, αυτό λέω, τώρα τι θα πούμε όλοι τώρα και τότε. Τέταρτο τακτικό. Έγκριση τέταρτου πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού της υπηρεσίας, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας κλιμάκων Δήμου Μακρακόμης. Εισηγούμε την έγκριση του τέταρτου πρακτικού, με το οποίο προτείνεται η συνέχιση της διαδικασίας και η υπογραφή της σύμβασης υπηρεσίας με τον οικονομικό φορέα Τέντρα Ανώνυμος Τεχνική Περιβαλλοντική Εταιρεία, με συνολική δαπάνη 320.812,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Ομόφωνα. Πέμπτο τακτικό. Έγκριση τρίτου πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού. Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρρόγου και ασυρμάτων 6 βενετρομετρητών στο Δήμο Μακρακόμης. Εισηγούμε την έγκριση του τρίτου πρακτικού της Επιτροπής, με το οποίο προτείνεται πέρα από την έγκρισή του και η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα Link Technology, ανώνυμη εταιρεία, καθώς συγκέντρωση σταθμισμένη βαθμολογία. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και έκτο τακτικό,
Έγκριση πρώτου και δεύτερου πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού της Προμήθειας, Προμήθεια και τοποθέτηση Μπερκολό στην κεντρική πλατεία Σπερκιάδας. Εισηγούμε την έγκριση του πρώτου και του δεύτερου πρακτικού, με τα οποία προτείνεται με το πρώτο πρακτικό η αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα Κήπων Οδός Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και με το δεύτερο πρακτικό την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα Κήπων Οδός Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά ίση με 169.408,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Ομοφωνά. Δεν έχουμε άλλο θέμα προς συζήτηση. Λύτη συνεδρίες. Ευχαριστούμε.